Ακούσαμε χθε τον Υπουργό Οικονομικών παρουσιάζοντα τον προπολογισμό του κράτου για το 2020 να λέει ο μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο είναι εάν επιτύχει και η πρωτόδικη απόφαση για αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο. Μετά είχαμε την ΟΕΒ να λέει ακόμη και αυτό να γίνει. Θα οργώσουμε τον τόπο για τροποίηση του συντάγματο για να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί με νόμιμα μέσα εννοείται και θεμητά η αίσθηση της ισονομίας και ισοπολιτείας στους πολίτες αυτού του τόπου, οι οποίοι, αν δεν γίνει αυτό το οποίο ε, θέλει ο Εύνα να επισυμβεί, θα έχουν διαχωριστεί κατά τρόπο συνταγματικά κατοχυρωμένων, οι διακρίσεις, η, 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 η δυσμενέστατη διάκριση σε βάρος του ιδιωτικού εργαζομένου, του ιδιωτικού τομέα επιχειρήσεων και εργαζομένων στον τομέα, η οποία πλέον με συνταγματική επιταγή θα συντηρεί τον δημόσιον τομέα ακόμα και στην ακραία περίπτωση που γέννητο ξαναζήσει αυτός ο τόπος τις συνθήκες του 2013, δηλαδή και αν ακόμα καταρρεύσει το κράτος, αν χρεοκοπήσει ο εργοδότης των δημόσιων υπαλλήλων, αυτοί από τη μια θα έχουν διασφαλισμένη την μονιμότητα, την απόλυτη ασφάλεια στην εργασία και ταυτόχρονα δεν θα συμβάλλουν ούτε με έναν ευρώ στη διάσωση του τόπου και πιο συγκεκριμένα του δικού του εργοδότη. Εάν η κατέθεση είναι απόφαση... και το ηθικό ζήτημα. Είναι, είναι ηθικό, είναι κοινωνικών, είναι πολιτισμικών. Το Σύνταγμα χρειάζεται τροποποίηση. Υπηρέτησε το στόχο τον οποίο επεδίωκε σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της απόλυτης μονιμότητας όταν οι συνθήκες το επέβαλαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν έχουμε τον χρόνο να περιγράψουμε πώ και γιατί. Εξέλιπαν πλέον οι συνθήκε που δικαιολογούν την απόλυτη μονιμότητα. Το πρώτο ζητούμενο είναι αυτό. Πρέα κατοικιότητα του δημόσιου τομέα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, για να είμαστε δίκαιοι, όταν του ζητήσαμε αυτή την πρωτοβουλία, να, να την αναλάβει ω κυβέρνηση, δεν μα άφησε ούτε να ολοκληρώσουμε την πρόταση. Μα είπε δεν συζητούμε κατάργηση Ήταν σαφή και ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά τη μονιμότητα, εμεί θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε παρά τη θέση του Προέδρου. Στο κομμάτι όμω, το σκέλο τη συμβολή κατά τρόπον ισότιμο στην αντιμετώπιση όχι μόνο των οικονομικών βαρών σε συνθήκε ομαλότητα και κανονικότητα, αλλά κυρίω σε περίοδου κρίση που απειλείται αυτή τούτη η ύπαρξη του κράτου, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αν αυτή είναι η ορθή του Συντάγματο, και θα μα το πει σε λίγε μέρε το, ανώτατο δικαστήριο σε δεύτερο. Αν αυτή είναι η ορθή ερμηνεία του συντάγματο, τότε πρέπει να αλλάξει η ρήτρα, η συγκεκριμένη, η πρόνοια του συντάγματο. Διαφορετικά θα έχουμε εμπεδώσει μεταχείριση κατά τρόπον τόσων προκλητικών που επαναλαμβάνω αυτόν τον οποίο είπατε στην εισαγωγή σα. Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατόν και πρόσφορο μέσο και δεν θα σταματήσει ο ΕΒ να αγωνίζεται μέχρι να πετύχει την εξασφάλιση ισότιμη μεταχείριση και συνεισφορά στα βάρη ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Μικρά ερωτήματα, κύριε Αντωνίου. Είπατε ότι θα είναι σε λίγε βαθμού. Πριν το τέλο του μήνα αναμένεται. Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, ναι, ναι. Αναμένεται. Τώρα δε, δεν, μπορούμε εμεί να πούμε μια ασφάλεια. Όμως θέσαμε ηθικό ζήτημα από μέρου του δημοσίου υπαλλήλου. Πόσο ηθικό είναι που συζητάμε εμεί και το νιώθουμε έντονα ότι ενώ έχουν δικαιωθεί δικαστικά, Ακόμη και αν επιτύχει και στο ανώτατο, θα του το ανατρέψουμε. Εμεί πόσο ηθικοί είμαστε που το συζητάμε αυτό. Ε, τα πράγματα έχουν τη λογική του. Και η λογική λέει ότι εάν α, υπηρετούμε όλοι στην ίδια κοινωνία, στην ίδια οικονομία και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του κράτου, επομιζόμενοι τα βάρη και εποφελούμενοι των καρπών μια δραστηριότητα, είναι αδιανόητο και είναι προφανέ ατύχημα. Η είναι τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη όταν διατυπώθηκε με το στρεβλόν τρόπο που έγινε το 1962. Δηλαδή το σύνταγμα μα είναι δοτών, δεν είναι προϊόν συντακτική συνέλευση. Αποτύπωση κατά τρόπον κυρίαρχων τη βούληση του έχουμε. συντακτικού νομοθέτη. Το ήταν ατύχημα. Ήταν ατύχημα. Εάν αυτή είναι η ορθή ερμηνεία, κύριε Κιμήτρη, είναι ένα ατύχημα για το οποίο πρέπει να μεριμνήσουμε πρώτον να αποκατασταθεί η βλάβη που έχει προκληθεί, δηλαδή η απέτηση στην ανόρθωση, στη διάσωση του τόπου. Να την αναλάβει μόνο ο ιδιωτικό τομέα και να βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον, σε ανάλογε περιστάσει κινδύνου, δεν θα είναι το θύμα των μοναδικών και απόλυτων ο ιδιωτικό τομέα. Και με συγχωρείτε την υπερβολή ενδεχομένω, αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιγράψω αν εμπεδοθεί αυτή η προσέγγιση. Ο πρόεδρο, τι σα είπε για την τροποποίηση του συντάγματο, Ότι. Πρόεδρε, κατάργηση του προπολογισμού θα μνημό, το μελετήσουν, μελετήσουν ω ενδεχόμενο εάν επιβεβαιωθεί τη πρωτόδικη απόφαση σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Θα και... έχει αναδρομική ισχύ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν είναι ευκολο να απαντηθούν. Και να διευκρινίσω με αφορμή το ερώτημα σα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλυφθεί πρωτοβουλία από την εκτελεστική εξουσία, αλλά δεν επαφίεται σε αυτήν η τροποποίηση του συντάγματο. Απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή απαιτείται πολιτική συνένεση. Αλλά να σα θυμίσω ότι. Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδόθηκε 29 Μαρτίου φέτο και, αν θυμάμαι καλά, 15 Απριλίου, δύο εβδομάδε αργότερα, ο πρόεδρο συγκάλεσε και το χαιρετήσαμε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Και αν ανατρέξει κάποιο στι δηλώσει, δεν τι είδα πρόσφατα, αλλά είναι πολύ ζωντανέ στη μνήμη μου ότι το, το ζήσαμε σε εντονότατο βαθμό όλων αυτών που επισυνέβη με την απόφαση. Εάν δείτε τι δηλώσει των, των πολιτικών αρχηγών, με μικρέ παραλλαγέ στη ρητορική και στο λεχτικό, στη, στη, στη φρα, στο φρασιολογία που χρησιμοποίησαν, ότι κάτι υπάρχει εδώ το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Κάποιοι το είπαν ρητά ότι πρέπει να εξετάσουμε και επιλογέ τροποποίηση του συντάγματο. Κάποιοι το άφησαν να υπονοηθεί. Κάποιοι το ε, περιφραστικά το προσέγγισαν. Δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενό, αλλά αυτή είναι η, γενικότερη η, αντίληψη ότι το ηθικό του πράγματο επιβάλλει ισότιμη μεταχείριση. Έρχεται και ένα άλλο συνδυασμό πραγμάτων που βάζει ακόμη ένα ερώτημα, κύριε Μιχαλή Αντωνίου, ότι από τη μια λέμε ότι ο προπολογισμό μα είναι πλεονασματικό. Από την άλλη λέμε ότι αδυνατεί το κράτο να επιστρέψει σε αυτά τα ποσά που με δικαστική απόφαση έχουν κατακυρωθεί υπέρ των δημοσίων υπαλλήλου. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ αβε... βέβαιο και δεδομένο ότι θα γίνει. Θα γίνει κατά τρόπον απόλυτα νόμιμο και με απόλυτο σεβασμό στη διάκριση των εξουσιών, των τριών εξουσιών. Ναι. Συνεπώ δεν μιλούμε για οποιασδήποτε μορφή παράκαψη ή πολύ περισσότερο κατάλυση. Των θεσμοθετημένων και των συνταγματικά αποδεκτών αρχών και βεβαίω και των υποχρεώσεων μα ω μέλη διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και ένα σωρό άλλου διεθνεί οργανισμού, μα περιορίζουν, Συμβούλιο τη Ευρώπη κλπ. ω προ τι κινήσει και τι επιλογέ. Εκείνο όμω το οποίο δεν πρέπει ποτέ να εκφεύγει τη προσοχή όσων ασχολούνται με τα θέματα είναι ότι την ώρα που τίθενται ζητήματα διάσωση ενό κράτου, δεν έχουμε επιλογέ να σφυρίζουμε ένα διάφορα. Δεν έχουμε επιλογέ να προσεγγίζουμε, ακόμα και αν οι προπολογισμοί μα είναι πλεονασματικοί αυτή τη στιγμή, οι απειλέ για την ύπαρξη τη οικονομία και του μέλλοντο των παιδιών μα και των εγγονιών μα είναι τέτοιε που αν δεν τρέξουμε να μειώσουμε το λόγο χρέου προ ΑΕΠ, το ποσοστό δηλαδή του δημόσιου χρέου, οι κίνδυνοι για του οποίου ακροθυγώ αναφέρθηκε ο Υπουργό Οικονομικό στι δηλώσει του χθε το απόγευμα και σήμερα το πρωί, που είναι απίστευτα έντονε ως απειλές ως, ω απειλέ ως και ω ενδυνάμει εξελίξει αρνητικέ και εκτό τη ζώνη ελέγχου μα, στην επόμενη κρίση, η οποία πλησιάζει, και αν μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, θα σα εξηγήσω mm. γιατί, λοιπόν, αν δεν οχυρώσουμε την οικονομία μα, μειώνοντα, επιτεύοντα δηλαδή τα πρωτογενή στην δημιουργία εκείνου του μαξιλαριού που θα μας διασφαλίσει, θα μας περιχαρακώσει από τους έντονους κινδύνους της επόμενης παγκόσμιας κρίσης. Με περιπέτειες, οι οποίες δεν θα είναι διαχειρίσιμες, διότι οι αντοχές εξαντλήθηκαν. Και γι' αυτό μιλώ για απειλέ που αφορούν την ύπαρξη της, του συστήματος της Κύπρου, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε άλλος πώς. Η Αμερικάνικη οικονομία μπαίνει στον 11ο, 11, τέλειωσε τον 11ο και μπαίνει στον 12ο χρόνο συνεχού ανάπτυξη. μεγαλύτερο προηγούμενο κύκλο διαρκού ανάπτυξη τη Αμερικάνικη οικονομία, κύριε Κιμήτρη, ήταν 7 χρόνια. Όλοι οι οικονομολόγοι αναμένουν και οι αναλύσει όλων των σοβαρών αναλυτών συγκλίνουν στο ότι πλησιάζει η εποχή που η Αμερικάνικη οικονομία θα αντιμετωπίσει δυσκολίε, όχι μόνο για λόγου στατιστικού, αλλά για ένα σωρό άλλε παραμέτρου που δεν έχω τον χρόνο να σα αναλύσω. Υπάρχει τεράστια απειλή από τον Ευρωπαϊκό Πολέμου, ο οποίο όχι μόνο δεν καταλαγιάζει, αλλά συνεχώ μπαίνει σε νέα επεισόδια και σε νέε περιπέτειε. Το τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο, για οικονομίε όπω η δική μα, χρειάζεται μια, μια, ολόκληρη εκπομπή να το αναλύσουμε. Έχουμε τι ασύμετρε εξελίξει, τι εντελώ απρόβλεπτε με ο Brexit. Χθε είδαμε τον Υπουργό Αρμόδιο για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου Συζητήσαμε μαζί του, του εκφράσαμε τι ανησυχίε τη κυπριακή πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχουν απαντήσει. Κανεί δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το Brexit. Είδατε αν, και αν, την Τρόικα που σα ρώτησε για το θέμα των Brexit. Μίλησαμε και με την υπάρχει. Τρόικα. Έχουμε και το ανοιχτό κεφάλαιο του Γεσί, το οποίο αναφέρατε προηγουμένω και εισηγηθήκατε να κάνουμε και ένα ε, πεδίο ε, αν, ανάλογων ε, προδιαγραφών ενδεχομένω αστική. Μια τρύπα την οποία ήδη έχω δώσει οδηγίε στα επιτελεία μα να επεξεργαστούν τα δεδομένα με 300 α, και πλέον των 300 εκατομμυρίων πρόσθετη δαπάνη του, κρα, του κρατικού προπολογισμού για το Υπουργείο Υγεία. Που αν αυτόν παγιωθεί ω μόνιμη χρηματοδότηση ενό συστήματο για το οποίο είχαν γίνει άλλε προβλέψει, που σημαίνει ότι τα 300 εκατομμύρια είναι υπέρβαση ήδη κατά 30% του σφαιρικού προπολογισμού, δεν λέω ότι έτσι είναι. Έχω δώσει οδηγίε να ναι, τύχουν ναι, ναι. επεξεργασία. Εάν βάλουμε στην εξίσωση όλα αυτά, τότε επήγει να χαλιβδώσουμε την οικονομία μας διοχετεύοντα τον κόπο των παραγωγικών δυνάμεων, αντί στου μισού των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν είναι οι πιο ευτελεί σε αυτή την οικονομία. Αν τα διοχετεύσουμε στη δημιουργία, το, τα πλεονάσματα στην εξυπηρέτηση του χρέου, αυτό θα έχει ευεργετικέ συνέπειε για κάθε πολίτη, για κάθε εργαζόμενο και για κάθε άνεργο αυτού του τόπου. Εντάξει. Το ερώτημα ήταν όμω αυτό που βάζω. Υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει πλεόνασμα. Γιατί δεν μα τα δίνετε και λέτε ότι δεν μπορεί το κράτο. Θα περιμένουμε όμω να τελεσυδικήσει το ανώτατο και θα τα ξαναδούμε όλα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Αντώνιο. Εγώ. Καλή συνέχεια